Είναι στο χωράφι. Πού αλλού θα ήταν? Όχι, είναι στο χωράφι γιατί έχει και δουλειά. Έχουμε και εργασίες. Κάνουμε μια γεώτρηση από ό,τι μου είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Κρασάς. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλωτίου. Αλλά όμως είναι και πρόεδρος Φιλωτίου. Οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται με το νερό. Φιλωτίου και γενικότερα πολλές οι αρμοδιότητες του. Και θα ξαναμιλήσουμε και για θέματα που έχουν να κάνουν και με το Φιλώτη. Είναι ο άνθρωπος κλειδί για το Φιλώτη και γενικότερα για τα θέματα, τα προβλήματα που απασχολούν την ορεινή Νάξο και τους κτηνοτρόφους και τον πρωτογενή τομέα γενικότερα. Ο κύριος Κρασάς λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρόνια πολλά γιατί δεν τα έχουμε πει δημόσια. Σωστά. Καλό μεσημέρι. Μας ακούτε πρόεδρε? Σας ακούω. Χρόνια πολλά. Επίσης χρόνια πολλά και στους ακροατές μας και να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά πολύ. Και εσείς πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε αύριο, σε αναμονή είμαστε, την άφηξη μάλλον του Υφυπουργού εδώ στην Άξο. Θέλετε να μας πείτε πώς προέκυψε όλο αυτό, γιατί έρχεται κατόπιν δική σας ουσιαστικά πρωτοβουλίας και πρόσκλησης ο κύριος Υφυπουργός? Κάναμε ο κτηνοτροφικός σύλλογος. Κάναμε μια πρόσκληση στον Υπουργό να έρθει να πούμε τα προβλήματά μας, γιατί τα προβλήματά μας είναι τεράστια, να πούμε τα προβλήματά μας και από κοντά. Και τελικά το δεχτήκανε και αύριο πρώτα ο Θεός έχουμε τη συνάντηση, θα συναντηθούμε με φορείς, θα συναντηθούμε με το Σύλλογο, θα συναντηθούμε σε τυροκομεία, θα συναντηθούμε, έχουμε ένα πρόγραμμα δηλαδή με τον Υπουργό αύριο να γυρίσουμε αύριο και το Σάββατο. Μάλιστα. Φαντάζομαστε κύριε Πρόεδρε ότι έχετε αξιολογήσει, ούτως ή άλλως τα αξιολογούμε συνεχώς, τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Εννοείται. Παραθέσετε τα προβλήματα αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι τα πιο σημαντικά, αυτό ακριβώς. Έχουμε σημαντικά προβλήματα κτηνοτρόφοι, έχουμε διάφορα προβλήματα με τη λειψιδρία, με το ένα, με το άλλο, με τους δρόμους, με τα πάντα έχουμε αυτά. Με αυτή την παστούρα που έχει βγει το τελευταίο, αυτό που δεν μπορεί να σηκώσει τον Άχη, μια κατσίκα, η οποία έχουμε τεράστια προβλήματα, τα έχουμε καταγράψει όλα. Θα πούμε και γνώμες διάφοροι κτηνοτρόφοι και αυτοί θα πει και αυτοί τους δικούς του γνώμη. Τη δική τους. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά την λειψιδρία, ξέρουμε ακριβώς τι θα συζητήσουμε. Υπάρχει μέσα να μπει και το φράγμα του καλαριού ή είναι απλά ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα συζητηθεί. Δεν θα κάνουμε φαίνη σαν ορισμένοι που βγαίνουν και κάνουν φαίνη συνέχεια καθημερινώς. Αυτά εμείς θέλουμε να λύσουμε προβλήματα. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Εμείς ορισμένοι έχουν την ευχέρεια, έχουν τον τόπο και βγαίνουν καθημερινώς και λένε πράγματα, ανευθυνότητες και αυτά. Εμείς θα μιλήσουμε υπεύθυνα πράγματα. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, αυτό ακριβώς, είναι που χρειαζόμαστε. Έτσι. Επιτέλους να δούμε φως. Γι' αυτό καλέσαμε να έρθει από το Υπουργείο Ανάπτυξης να έρθουν να μιλήσουμε, να έρθουν από κοντά, καθένας να πει τη γνώμη του, να καταλάβουν και τα προβλήματα. Γιατί αλλιώς είναι να τα μεταφέρεις και αλλιώς είναι να τα ακούς από τον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει το πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε κάποια τύπου δέσμευση ενδεχομένως, γιατί δεσμεύσεις πολλές φορές έχουμε ακούσει, έτσι. Πολλοί έχουν δεσμευτεί, ειδικά ας πούμε για το φράγμα του Τσικαλαριού. Αυτό τώρα είναι μια πληγή, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, η οποία έχει μείνει πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιος είναι ο αίτιος που έχει μείνει πίσω αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέτος με τη λειψιδρία, και αφού δεν είχε ούτε και αυτό θα είχε νερό. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας λόγος να το συζητήσουμε και να τελειώσει και αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ελπίδα. Μπορεί να έχει περσινό νερό αποθηκεύσει και να μπορούσε να λυθεί το θέμα που έχουμε τώρα. Γιατί βασικά από ό,τι βλέπω θα έχουν η παραγωγή θέμα με τη λειψιδρία περισσότερο. Για τα δευτερογενή τομέα και αυτά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα, διότι ο Δήμος έχει κάνει ενεργοποιηθεί, έχει κάνει τις αφαλατώσεις, είναι με τις γεωτρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα θα υπάρχει με τον πρωτογενή τομέα. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, και επειδή το Πάσχα τελείωσε, αλλά έχουμε όμως μια εικόνα πώς κινήθηκε λίγο η αγορά. Είστε ικανοποιημένοι? Η αγορά δεν κινήθηκε τόσο καλά, διότι εδώ τα νησιά πάντα πουλάνε φτηνότερα από ό,τι πουλάνε η υπόλοιπη Ελλάδα. Πουλήσανε με 6 ευρώ, ενώ πουλήσανε από 7 και 8 και 9. Εντάξει, δεν λέω εγώ τα 8 και τα 9, αλλά τουλάχιστον 7,5 με 8 έπρεπε να έχει εδώ. Για να μπορούν να επεξέλθουν και αυτοί οι παραγωγοί εδώ πέρα, διότι έχουν τεράστια κόστη. Μεταφέρουν συνέχεια με ζωοτροφέδιματα, ό,τι τίποτα. Είναι η θάλασσα, έχουν έξοδα. Είναι τα κόστη πολύ μεγάλα. Κατανοητό. Κύριε Πρόεδρε. Και δεν είναι βοήθεια, δεν ξέρω. Και αυτό θα το συζητήσουμε
με το ισοδύναμο με αυτό, με τα μεταφορικά, να δούμε τι γίνεται. Να μπορούν να τα αυξήσουν λίγο και τα μεταφορικά, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επειδή όλοι λένε ότι σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να εστιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, να τον αναπτύξουμε, θα μπορούσε να είναι και αυτός ένας πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, αλλά από την άλλη, κίνητρα ουσιαστικά δεν δίνονται διαχρονικά, έτσι. Δεν δίνονται και εσείς είστε στην καρδιά του προβλήματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το νησί μας είναι αυτόνομο και το πρωτογενή τομέα πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα για αυτά τα ωραία που βρίσκονται, δεν έρχονται για να στηρίξουμε το νησί μας και τα νησιά βασικά, αλλά το νησί μας πρέπει να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Όλα ξεκινούν από εκεί. Μπορούμε να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Και μία πορεία, επειδή μου την είχε μεταφέρει μία ακροάτρια πριν από μερικές ημέρες. Δεν σας ακούω καλά, λίγο. Κύριε Κρασά, μ' ακούτε τώρα? Ναι. Ωραία. Μία πορεία που έρχεται λίγο ετερεχρονισμένη, αλλά ήταν από γνωστή μας, η οποία απόρρισε γιατί φέτος και νομίζω και πέρυσι δεν πήγαμε στο Ψηρή. Απλά βρίσκω την ευκαιρία τώρα, επειδή σε βρήκα το πήγαινα αυτή την απάντηση. Θα σας πω. Από τον κορονοϊό και μετά σταμάτησε του Ψηρή. Και γιατί σταμάτησε? Γιατί ήρθε η εταιρεία αυτή που έπαιρνε το γάλα, ενώ νωρίτερα το γάλα δεν ξοδευόταν. Το γάλα δεν μπορούσαν τα τυροκομεία που τα υπάρχουν να το καταναλώσουν και υπήρχαν προβλήματα, τεράστια προβλήματα. Σχόταν κάποια στιγμή και σταματούσαν τους παραγωγούς και τα λοιπά. Τυροκομούσαν ορισμένοι. Τώρα λοιπόν το τελευταίο καιρό με την εταιρεία που ήρθε και παίρνει το γάλα απορροφείται. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι δεν τυροκομάνε. Τυροκομάνε, πολύ λίγοι τυροκομάνε και δεν υπάρχει αυτά. Τώρα μάθανε και το ξέρω εγώ. Παίρνουν κάθε μήνα τα λεφτά, παίρνουν κάθε αυτά. Mm-hmm. Μήπως τους βολεύει καλύτερα, δεν το ξέρω αυτό τώρα το κομμάτι, αν βολεύονται καλύτερα. Βέβαια αν τυροκομούσανε θα βγάζανε πολύ περισσότερα. Μπορούσε να ταλαιπωρηθούν, να πουληθεί να αυτό, αλλά θα βγάζανε πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε δηλαδή το φιλότι να κατεβαίνει στο Ψηρή? Ναι, βεβαίως. Εμείς κάθε χρόνο η αίτηση υπάρχει. Κάθε χρόνο ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος με το Δήμο και ο Δήμος Νάξιου και Μικρό Κεκλάδο κάνουμε την αίτηση και υπάρχει αυτό, δηλαδή να μην χαθεί. Υπάρχει αυτή η πόρτα ανοιχτή. Ωραία. Γιατί είναι ένα έθιμο το οποίο άρεσε πάρα πολύ και ήταν μια. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν οικονομική ανάσα, ήταν κάτι που άρεσε στους Αθηναίους τουλάχιστον. Κακά τα ψέματα, η παραγωγή πιάναμε λεφτά. Πιάναμε καλά λεφτά, ζεστά. Καλά λεφτά. Είναι πολύ αυτό που είναι ζεστά. Αυτό που είναι ζεστά. Ναι, ναι, και έχει σημασία αυτό, γιατί όταν έχει ρευστό, όταν έχει χρήματα και μπορεί να κινηθεί. Ακριβώς. Το βλέπει αλλιώ. Γιατί πολλά πουλά στην παραγωγή σου και μπορεί να κάνει και ένα μήνα και δύο μήνε και τρει μήνε να πάρει χρήματα. Ενώ τι ζεστά αυτού του μήνε. Πήγαινε να ταλαιπωρήσουν μια εβδομάδα, αλλά ικανοποιήσουν. Μάλιστα. Ωραία, ελπίζω να το ξαναδούμε του χρόνου, αν είναι δυνατόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πω κάτι. Θα θέλαμε, κύριε Κρασά, είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε αυτό, να μας κρατήσετε και εμάς ενήμερους για αυτά που θα συζητηθούν αύριο και μεθαύριο. Μη σας νοιάζει. Βεβαίως, εννοείται, δεν έχει. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Πράγματα, δεν κάνουμε κρυφά πράγματα, έτσι. Ανοιχτά. Και αυτά εννοείται. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε από τη θέση τη δική μας, επικοινωνώντας, να είμαστε και εμείς εδώ παρόντες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.